Να σας χαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι, φίλοι τηλεθεατές της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος. Είναι και σήμερα οι παρεμβάσεις. Φυσικά τα γεγονότα είναι, θα τα χαρακτηρίζαμε έως και δραματικά τις τελευταίες ημέρες, τουλάχιστον στην παγκόσμια κοινότητα. Μιλάμε για μια νέα πραγματικότητα την οποία βιώνει ολόκληρη η ανθρωπότητα, με συνεχείς απαγορεύσεις, με συγκεκριμένα μέτρα και τήρηση κανόνων που πρέπει από το καθένα μας να είναι πλέον ένα βίωμα, ένας τρόπος ζωής. Ευχόμενοι γρήγορα, όσο πιο γρήγορα γίνεται, αυτή τη μάχη, αυτό το κυνήγι που γίνεται με τον χρόνο και τον κορονοϊό, να τον κερδίσει η ανθρωπότητα, να τον κερδίσει γενικότερα η ζωή. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Οι ειδικές κατηγορίες και οι συνάνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας θα πρέπει να ξεχάσουν τις εξόδους ακόμη και για μια βόλτα ή για οτιδήποτε άλλο. Καλό θα είναι να μένουν στο σπίτι για να προστατεύσουν την υγεία τους. Την ίδια ώρα ανακοινώνονται σειρά μέτρων από τον κύριο Τσιόδρα σε καθημερινή βάση. Φυσικά ο κορονοϊός χτυπά και την ορκομοσία της νέας Προέδρου της Δημοκρατίας, της κυρίας Κατερίνας Ακελαροπούλου. Της εύχονται φυσικά όλοι οι Έλληνες καλή επιτυχία στα καθήκοντά της. Είχαμε πραγματικά μία ορκομοσία όμως με πολλά χαρακτηριστικά, μέχρι και αντισηπτικά, χωρίς χειραψίες. Γενικότερα μια άλλη πραγματικότητα θα λέγαμε και στην ορκομοσία της Προέδρου. Είχαμε χθες και την αφή της Ολυμπιακής Φλόγας, η οποία τελικά αναστέλει την γυροβολιά της σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Πρώτη λαμπαδιδρόμος ήταν η Άννα η Κορακάκη. Δεν ξέρουμε φυσικά αν θα υπάρξει τελευταία λαμπαδιδρόμος επί ελληνικού εδάφους ή αν η λαμπαδιδρομία θα συνεχιστεί αργότερα. Και ένας πολιτικός που συνέδεσε με τη νεότερη πολιτική ζωή της χώρας στο όνομά του, ο Φίλιππας Πετσάλνικος, έφυγε από τη ζωή. Ήταν και πρόεδρος της Βουλής. Ήταν, για να μην το ξεχνάμε κιόλας, ο άνθρωπος που έκανε τα εγγένεια των φυλακών Νικηφόρου. Έφυγε στα 70 του ο Φίλιππος Πετσάλνικος. Αυτά είναι τα κυριότερα γεγονότα και ευχόμενοι να πάνε όλα καλά. Φυσικά στον Εύρο η κατάσταση παραμένει κρίσιμη και θα συζητήσουμε κυρίως για τον κορονοϊό. Έχουμε τη χαρά να είναι εδώ μαζί μας ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης, ο αντιπεριφερειάρχης της Δράμας, ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος, να τον χαιρετήσουμε. Καλησπέρα κύριε Φυλακτέ, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθέατές σας. Ευελπιστώ ότι θα κάνουμε μια καλή ενημέρωση. Τι ζούμε πάντως, κύριε Παπαδόπουλε, τι ζούμε θα λέγαμε? Η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο. Οι μέρες που ζούμε όντως είναι δύσκολες. Καθημερινά έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάτι καινούριο. Είχαμε το μεταναστευτικό, ξαφνικά βρεθήκαμε με την πανδημία πλέον, όπως κηρύχθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την πανδημία του κορονοϊού. Όντως είμαστε σε μέρες δύσκολες και ο κόσμος, αν μη τι άλλο, λίγο θα έλεγα τη λέξη, τα έχει χαμένα. Καθημερινά με τις εξαγγελίες των γεγονότων ότι όλοι οι χώροι συνάθρησης των συμπολιτών μας, η μία μετά την άλλη ανακοίνωση τους αποτρέπει όλους αυτούς τους χώρους, ξεκινώντας από, είδατε, για την ανακοίνωση πρωτίστως για τα σχολεία. Όλα τα σχολεία μας είναι κλεισμένα, οι αθλητικοί χώροι και γενικότερα θα πάμε, από ό,τι φαίνεται, δεν θέλω να γίνω μάντης κακός, αλλά θα πάμε και σε πιο δραστικά μέτρα και ακόμη σε ιδιωτικούς χώρους. Και αυτό το απευχόμασταν μέχρι χθες, αλλά νομίζω ότι μόνο έτσι μπορούμε να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και γενικότερα όλη την κοινωνία. Θα πρέπει ο καθένας να πάρει το βάρος και την ευθύνη που του αναλογεί, να γίνουμε πιο υπεύθυνοι και πάνω απ' όλα, επειδή ακούμε όλες αυτές τις μέρες πάρα πολλά ψεύδι, θα τα έλεγα, παραφιλολογίες, ειδήσεις οι οποίες δεν ευσταθούν και υπάρχει ένας πανικός γενικότερα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο σοβαροί, πιο υπεύθυνοι και ακόμη όταν ακούμε κάτι και δεν είναι αυτό το κάτι από επίσημα χείλη, να μην το μεταφέρουμε. Γιατί το μόνο που καταφέρνουμε είναι τον πανικό. Είναι ο πανικός, είναι σύμμαχος του κορονοϊού. Η καλή όμως γνώση και ενημέρωση είναι αυτή που θα λειτουργήσει υπέρ των καλών αποτελεσμάτων.
Τα καλά αποτελέσματα είναι που, όπως και μέχρι σήμερα στη Δράμα, δεν έχουμε κανένα, μα κανένα επίσημα κρούσμα. Και σας το λέω από θέση ευθύνης, γιατί και σήμερα το πρωί ξέρετε ότι είχαμε μια σύσκεψη με όλων των εμπλεκόμενων φορέων της Δράμας, του νομού. Εκεί λοιπόν δώσαμε μια συνέντευξη, ο καθένας από τη γνώση που έχει και από το. Θα δούμε και κάποιο σημειότυπο, πρέπει να πούμε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, και καλά κάνετε και το λέτε αυτό, γιατί τις τελευταίες ημέρες έχει αναπτυχθεί και ειδικότερα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που διαδίδεται εύκολα μια είδηση, μια ανακρίβεια. Διαδίδονται πράγματα πολλές φορές που δεν έχουν καμία αίσθηση της πραγματικότητας και το μόνο που δημιουργούν είναι να κάνουν κακό. Και έχω την άποψη ότι εδώ πλέον πρέπει να επεμβαίνει και η δικαιοσύνη, να έχουμε μια παρέμβαση από κάποιους για να σταματήσει αυτή η πλάκα. Γιατί εδώ δεν μπορεί να συνεχίζεται έτσι. Εδώ και τρεις μέρες να διαδίδονται πράγματα για κάποιους που ταξίδεψαν και για κάποιους κάπου κάποτε που έχουν κάποιο πρόβλημα και να μην γίνεται καμία παρέμβαση και να περνάει ράδιο αρβίλα, να το πούμε, ότι συμβαίνει κάτι. Έτσι ακριβώς, Θανάση. Τις προηγούμενες μέρες ήμουν και εγώ αποδέκτης κάποιων τέτοιων γεγονότων και μπήκα στη διαδικασία να κάνουμε κάποια τηλέφωνα, να αλλάξουμε απόψεις και γνώσεις μεταξύ κάποιων ανθρώπων που όντως εμπλέκονται πάνω σε αυτό το κομμάτι, και ταυτιστήκαμε όλοι σε ένα και μοναδικό γεγονός. Ήταν αυτή η πλάκα που θέλαν κάποιοι να κάνουν, και λυπάμαι που το λέμε τόσο απλά. Με αυτά τα πράγματα πλέον δεν παίζουμε. Έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές, δεκάδες, εκατοντάδες, και πρέπει να είμαστε σοβαροί σε ό,τι ακούμε και ό,τι μεταφέρουμε. Αν μη τι άλλο, όπως είπατε, θα ενδεχομένως να παίξουν και πλάνα από την πρωινή σύσκεψη. Έχουν δοθεί στοιχεία, τηλέφωνα, σημείων στα οποία πρέπει να μεταφέρουμε την όποια γνώση. Η όποια γνώση όμως θα θέλαμε να είναι σοβαρή, έτσι, όπως και είναι πολύ σοβαρό αυτό που βιώνουμε. Με τη σοβαρότητα δηλαδή του προβλήματος αυτού θα πρέπει όλοι να πάρουμε και την ευθύνη που αναλογεί στον καθένα. Πάντως είναι γεγονός, κύριε Παπαδόπουλε, ότι έχουμε ένα γεγονός, κλείσιμο σχολείων παραδείγματος χάρη, μέχρι να προκύψει και κλείσιμο παιδότοπων ή ορισμένων άλλων χώρων, την ίδια ώρα έχουμε εδώ μία λογική των Αθηνών, οι δηλώσεις θα κάνει μόνο ο κύριος Τσιόδρας και ο κύριος Υπουργός, ο Κικίλιας. Μπορεί όμως οποιοδήποτε θέλει να διαδίδει ό,τι θέλει μέσω διαδικτύου και να δημιουργεί αντάρα. Αυτό είναι δηλαδή κάτι που θα πρέπει να σταματήσει, γιατί είναι τα πράγματα σοβαρά και δεν είναι για να κάνουμε χιούμορ. Και από όσο φαίνεται, ορισμένοι αισθάνονται την ανάγκη να κάνουν χιούμορ σε τόσο δύσκολες καταστάσεις. Δεν είναι για παιχνίδια δηλαδή αυτά. Δεν είναι παιχνίδια αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι πολύ σοβαρό που θα πρέπει να υπάρχει σοβαρότητα από όλους μας. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Θεωρώ ότι πρέπει πάνω σε αυτό το κομμάτι, αν μη τι άλλο, να εμπλακεί η δικαιοσύνη, να καλεστούν ένα-δύο από αυτούς τους, τι να πω, ασυνείδητους, πλακατζίδες, οι οποίοι κάνουν αναρτήσεις διάφορες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και από τη στιγμή που γίνει σε έναν-δύο μια τέτοια υπόδειξη συμμόρφωσης, θεωρώ θα σταματήσουν άπαντες όλο αυτό το χιούμορ εισαγωγικά που βγάζουν μέσω των μέσων ενημέρωσης και κοινωνικών δικτύωσης καθημερινά. Δεν είναι για να παίζουμε αυτά τα πράγματα. Θεωρώ ότι, αν μη τι άλλο, θα γίνει κιόλα, πρέπει να πάψουν κάθε σημεία συνάθρησης συνανθρώπου μας, γιατί αλλιώς το μόνο όπλο που έχουμε πλέον απέναντι σε αυτό το που λέγεται κορονοϊός είναι αυτό. Να μην συγκεντρωνόμαστε, ο καθένας να μείνει στο σπίτι του, στη δουλειά του, αμή τι άλλο. Εμείς έχουμε δώσει σαφέστατες οδηγίες. Για να καταλάβουμε κιόλας, κύριε Παπαδόπουλε, διοργανώνει μια εκδήλωση, ας πούμε, η Περιφέρεια και ο Δήμος. Έχουν ανακληθεί όλες. Με βάση τον νόμο και με βάση την απόφαση ανακλήθηκαν όλα αυτά. Όλες. Την ίδια ώρα όμως, επί πόσο καιρό, εκδηλώσεις πολιτιστικών συλλόγων, αθλητικών συλλόγων γινόταν κανονικά. Δηλαδή, από τη μία ακυρώνονται όλα αυτά που διοργανώνουν οι περιφέρειες, οι αντιπεριφέρειες και οι Δήμοι. Την ίδια ώρα όμως όλα τα άλλα γίνονται. Δηλαδή εδώ θα πρέπει να μπει μαχαίρι σε όλα, γιατί χάθηκαν κάποιες εβδομάδες έτσι. Μην ξεχνάμε και αυτό που έγινε με το θέμα των καναβαλιών, όπου το καναβάλι δεν το διοργάνωνε
η τάδε αρχή, αλλά το διοργάνωναν πολίτες. Και εκεί πέρα δεν μπορούσε να πει όχι. Εδώ τώρα θα πρέπει να υπάρξει μια κρατική κάθετη απόφαση. Έχω την άποψη. Μόνο έτσι μπορεί να λύσουμε. Συμφωνώ μαζί σου, κύριε Φυλάκη. Yeah. Συμφωνώ, γιατί όντως είναι όπως το είπατε. Αυτό είδαμε το προηγούμενο διάστημα. Πρέπει όμως, σας είπα, να πάρει ο καθένας την ευθύνη που του αναλογεί. Αλλά και αν δεν την πάρει, να του το επιβάλλουμε πλέον. Εκεί έχουμε φτάσει να γίνει επιβολή μέτρων και όχι απλά ανακοινώσεις μέτρων. Ανακοινώνουν οι επίσημοι φορείς. Όλοι ταυτίζονται με τις οδηγίες. Κάποιοι όμως νομίζουν ότι τέλος πάντων δεν τους αγγίζει, δεν τους ακουμπά αυτό και μπορούν κατά το δοκούν να κάνουν χρήση των δικαιωμάτων βάσει γιατί είναι πρόεδρος ενός συλλόγου, ενός ιδιωτικού φορέα. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Σας είπα ότι η ενημέρωση είναι διάχυτη, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Όσο εμείς δεν μαζευόμαστε, δεν συγκεντρωνόμαστε σε χώρους διάφορους και ιδιαίτερα κλειστούς, έτσι. Δεν θα συμβεί και το χειραίο, το μοιραίο. Είδατε, η Ιταλία δίπλα μας ξαφνικά έχει περάσει σε αριθμό την Κίνα. Αν πάτε πληθυσμιακά και αναλογικά, έχει ξεφύγει το πράγμα στην Ιταλία. Να χαιρετήσουμε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, τον κύριο Αχιλέα Παπαδόπουλο. Κύριε Παπαδόπουλε, τι κάνετε? Καλησπέρα, κύριε Φυλακτέ. Καλά, δόξα τω Θεώ, το παλεύουμε. Γνωστός μας αντιπεριφερειάρχα ο κύριος Αχιλλέας Παπαδόπουλος. Καλησπέρα. Και συνάδελφος στην αυτοδιοίκηση. Φέρα του γιατρού. Βέβαια, ναι. Και καρδιολόγος, γιατρός και αυτοδιοικητικός δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Δράμας με την παράταξη Project. Γιατρέ, θα ήθελα έναν έτσι σχολιασμό. Γνωρίζετε πολύ καλά και από Ιταλία εσείς. Και μου είπατε χθες μιλώντας το βράδυ ότι είναι μια κατάσταση που δεν μπορεί να περιγραφεί αυτή που βιώνει η Βόρεια Ιταλία κυρίως. Είχα, κύριε Φυλακτέ, χθες το μεσημεράκι προς το απόγευμα ένα τηλεφώνημα με έναν κουμπάρο μου ο οποίος ζει στη Λομβαρδία, είναι και δραμηνός, είναι παθολόγος, είναι πνευμονολόγος μάλλον. Και του ζήτησα να μου πει πώς είναι η κατάσταση, γιατί έχουμε και πολλές διαπροσωπικές σχέσεις. Μου διαβεβαίωσε ότι τα πράγματα είναι σε πολύ μεγάλη έξαψη. Η Ιταλία βρίσκεται σε μια κατάσταση η οποία έχει ξεφύγει από τον έλεγχο των κανονικών των νοσοκομείων. Ο ίδιος του είναι σαφώς σε επιφυλακή. Και ζητώντας το να μου πει τα μέτρα τουλάχιστον που οι Ιταλοί λαμβάνουν εκεί και δίνουν και οδηγίες στους συμπολίτες τους, είναι αυτά τα τρία τα οποία θα ήθελα να τα επαναλάβω. Είναι απλά μέτρα. Πρώτον, να έχουμε συνέχεια υγρή και στοματική μας κοιλότητα. Και αυτό επιτυγχάνεται ή με το νερό ή με αφευσήματα ζεστά. Να μην είναι ξερή η στοματική μας κοιλότητα. Να αποφεύγουμε μεγάλη διάρκεια σε ομιλίες που στεγνώνουν τη στοματική κοιλότητα ή τουλάχιστον αυτό να το επιτυχαίνουμε με συνεχή υγρά τα οποία θα καταναλώνουμε. Το δεύτερο είναι τα χέρια μας. Είναι σημαντικό να τα πλένουμε, αλλά είναι σημαντικό πολύ να τα καθαρίζουμε με υνοπνεύματα, με μάλλον αλκοολούχες γνωστιών, οι οποίες είναι πάνω από 60%. Και το τρίτο και βασικό είναι να φύγουμε τη συνάθρηση με φίλους, γνωστούς ή οποιασδήποτε άλλες δραστηριότητες, να τις αναβάλουμε. Αυτά είναι τα τρία βασικά θέματα για να μην προσληφθούμε από τον ιό. Όλα τα υπόλοιπα, αν προσληφθεί και μετά, είναι θέματα καθαρά νοσοκομιακά, τα οποία τα αντιμετωπίζει το νοσοκομείο. Γιατρέ, η μάσκα κάνει καλό ή δεν κάνει καλό? Ποια είναι η άποψή σας? Μάλιστα και αυτό του το ρώτησα για να φύγουμε και από την λογική αυτή εδώ που τη χρησιμοποιούμε. Η μάσκα είναι καλό να την φοράνε αυτοί οι οποίοι έχουν προσληφθεί. Λίγο μας προστατεύει, έχει μια σχετική, περισσότερο ψυχολογική θέση όσον αφορά το τι μπορείς να προσληφθείς, να προλάβεις με τη μάσκα. Το κύριο είναι ότι οι ομάδες οι οποίες έχουν χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, αυτές είναι κυρίως που πρέπει να φορούν τη μάσκα. Εγώ όμως θα ήθελα εδώ να κάνω μια πολύ σημαντική έτσι
τουλάχιστον τοποθέτηση για τους δικούς μας τους αρρώστους, οι οποίοι είναι οι καρδιοπαθείς, αυτοί που έχουν βαριά καρδιακή ανεπάρκεια, που έχουν εύκολη κόπωση, που έχουν χειρουργηθεί ή έχουν προβλήματα με τις βαλβίδες. Αυτά τα άτομα είναι πολύ σημαντικό να περιορίσουν, στο ελάχιστο τις εξόδους τους από το σπίτι. Είναι άτομα υψηλού κινδύνου. Ένα στατιστικό που μου έδωσε ο Μιχάλης ο Ισαΐας, αυτός ο συντοπίτης μας, ο οποίος βρίσκεται στην Παβία, στη Λομβαρδία δηλαδή, μου είπε το εξής, ότι άτομα ηλικίας πάνω από 65 ετών έχουν 80% μεγαλύτερη πιθανότητα να νοσήσουν από ό,τι νεαρότερες ηλικίες. Μάλιστα. Βλέπετε να έχουμε κάποια εξέλιξη που να είναι ευθύνουσα για την... για το συγκεκριμένο ιό, αν μπορείτε να κάνετε μια τέτοια πρόβλεψη, πόσο καιρό περίπου θα κρατήσει όλη αυτή η ιστορία, γιατρέ? Αυτά είναι ερωτηματικά, κύριε Φιλεκτέ, τα οποία και εγώ τα ρώτησα στο συνάδελφό μου από την Ιταλία. Αυτοί τουλάχιστον καθορίζουν τουλάχιστον ένα δίμηνο από τώρα ότι θα κρατήσει όλη η ιστορία. Ο ιός δεν είναι σίγουρο ότι με τις υψηλές θερμοκρασίες που αυτή την περίοδο διανύουμε καταστρέφεται ή τουλάχιστον αδρανοποιείται. Άρα να μην είμαστε. Πρέπει η θερμοκρασία να φτάσει πάνω από 24-25 βαθμούς για να πούμε ότι τουλάχιστον θα αδρανοποιηθεί και θα μπούμε σε μια κανονικότητα. Ένα τελευταίο, τουλάχιστον για την πόλη μας, είναι ότι όλα τα μέτρα που λήφθηκαν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Και νομίζω ότι έτσι θα περιορίσουμε πολύ σημαντικά την εξάπλωση αυτού εδώ του ιού. Για τις μεγάλες ηλικίες κάτι που θα θέλατε να πείτε, γιατρέ? Για τις μεγάλες ηλικίες είναι αυτό που είπα και προηγουμένως, κύριε Φλακτέ, ότι τουλάχιστον αυτοί που είναι πάνω από τον 65 έχουν καρδιακή ανεπάρκεια, έχουν χειρουργηθεί από καρδιά, έχουν βαλβιδοπάθειες, έχουν κάνει αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας και τα άτομα όλα τα οποία έχουν προβλήματα δύσπνοιας, έχουν αυτή τη λεγόμενη HAP, τη χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια, να παραμείνουν αποκλειστικά και μόνο στο σπίτι. Δεν υπάρχουν θεραπείες, δεν υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης άλλη, παρά μόνο να μην έρχονται σε επαφή με νεαρότερα άτομα ή τουλάχιστον να μην βγαίνουν από το σπίτι και αυξήσουν την οσιρότητά τους. Πρέπει να πούμε ότι κλείσαν και οι παιδότοποι, κλείσαν και τα θέατρα, οι κινηματογράφοι, οι χώροι δηλαδή μαζικής... Νομίζω κύριε Φυλακτέ, ότι η κυβέρνηση λειτουργήσε γρήγορα και τουλάχιστον με μία ψυχραιμία να περιοριστεί το φαινόμενο. Στη Λομβαρδία ήταν, επειδή και αυτοί είχαν πολλά ερωτηματικά, το να σας πω σε λίγο πιο ειδικά θέματα, ήρθαν οι Κινέζοι και τους λέγανε ακριβώς τι πρέπει να κάνουν, πώς πρέπει να είναι τα μέτρα περιορισμού. Οι Ιταλοί το άκουσαν, αυτό φυσικά οικονομικά κοστίζει στην Ιταλία πολλά εκατομμύρια, ίσως και δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος, γιατί δεν ξέρουμε τίποτα γύρω από αυτόν τον ιό. Η προφύλαξη, η απομόνωση, ο περιορισμός κατοίκων είναι αυτό το οποίο τουλάχιστον έδωσε στις Κινέζους τη λύση και τον έχουν περιορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Να σας ευχαριστήσω, γιατρέ. Κάτι που θα θέλετε να προσθέσετε, δεν ξέρω. Τίποτα. Να συστήσω και το έχουν κάνει άλλωστε και ο Δήμος και η Περιφέρεια. Νομίζω ότι οδεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Το ότι έχουν κλείσει τα σχολεία μας και τα παιδική σταθμή και όλα αυτά που βρίσκονται υπό την εποπτεία του Δήμου, νομίζω ότι είναι προς τη σωστή. Δεν ξέρω, κύριε Παπαδόπουλο, αν θέλετε να πείτε κάτι. Πάνω σε αυτό που λέει ο γιατρός και είχες πει και εσύ, κύριε Φυλακτέ, όσον αφορά τους παιδικούς σταθμούς στα σχολεία, να τονίσουμε όμως ότι γίνεται αυτή τη στιγμή μια παρανόηση. Ενώ λέμε τους γονείς κλείνουν οι παιδικοί σταθμοί, σήμερα είναι αποδέκτης ότι οι παιδικές χαρές στις γειτονιές που υφίστανται μέσα στο γενικότερα στο ρημοτομικό ιστό της πόλης, αλλά και όχι μόνο, και σε άλλους δήμους, έχουν τα κλειστεί τα πρωινά από τα παιδιά που δεν ξέρουν πού να πάνε να παίξουν. Εκεί πάλι υπάρχει
Είναι λίγο οξύμορο αυτό. Άλλο οξύμορο αυτό. Ναι, θα έπρεπε δηλαδή τα παιδιά, μη τι άλλο, να παίξουν στην αυλή του σπιτιού τους. Και όχι πάλι να συναθρίζονται σε κάποιες ανοιχτές παιδικές χαρές, επειδή και καλά είναι ανοιχτός ο χώρος. Δεν υπάρχει, λέει, πρόβλημα. Πώς δεν υπάρχει πρόβλημα? Κλείσαν τα σχολεία, κλείσαν οι παιδότοποι. Ναι, με κλειστοί οι χώροι, α μη τι άλλο όμως έρχονται σε επαφή τα παιδιά. Οπότε ας το εστιάσουμε και σε αυτό το κομμάτι πάνω, όπως είπε και ο συνάδελφος και φίλος ο γιατρός, ότι πρέπει να είμαστε πλέον απομονωμένοι, θα έλεγα, στο απόλυτο. Και αυτό ας κρατήσει 15 και 20 μέρες. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Γιατρέ μου, να σε ευχαριστήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αχιλλέας Παπαδόπουλος, γιατρός καρδιολόγος και δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Δράμας. Είδαμε και την γνώση που έχει ο γιατρός από το τι γίνεται στην Ιταλία, από κάποιον δραμηνό κιόλας, από όσο κατάλαβα, γιατρό. Ναι. Που διαμένει εκεί. Εσείς έχετε τον αδελφό σας, είναι στο Καζακστάν. Και εγώ έχω τον αδελφό στο Καζακστάν και μάλιστα. Είναι άνθρωπος που ασχολείται και αυτός με τον ευρύτερο τομέα της. Της αθλιατρικής, ας πούμε. Αθλιατρικής. Σε ποδοσφαιρική ομάδα και μάλιστα είναι στην πρωτεύουσα του Καζακστάν. Και χθες που με πήρε τηλέφωνο μου είπε ότι κλείσαν τα σύνορα, αδερφέ. Να ξέρεις ότι αν φύγω για κάποιο λόγο. Πω να πετάξω στη Γερμανία που είναι η οικογένειά του, δεν υπάρχει περίπτωση να με βάλουν μέσα. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι θωρακίζονται όλα τα κράτη, ανά τον κόσμο. Είναι πολύ σοβαρό πλέον το θέμα. Γι' αυτό από την παγκοσμιοποίηση δηλαδή και από τα ανοιχτά σύνορα πάμε στην λογική των κλειστών σύνορων, εδώ για το θέμα του ιού. Και πραγματικά είναι ενδιαφέρον κάτι τέτοιο, να σταματάει το εμπόριο, ας πούμε, κύριε Παπαδόπουλε, να σταματάνε οι εμπορικές σχέσεις των κρατών. Είναι απίστευτο, έτσι. Σίγουρα τα οικονομικά μεγέθη με αρνητικό πρόσημο θα είναι μεγάλα. Αλλά θα έλεγα ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη, ας πούμε, όταν δεν υπάρχουν κόσμος. Εδώ κοιτάμε να σώσουμε τις ζωές ανθρώπων. Δεν κοιτάμε να αναπτυχθούμε επαγγελματικά είτε εμπορικά. Αν μη τι άλλο, δηλαδή, πρέπει όλοι να κάνουμε μία παύση. Αυτή η παύση θα εξαρτηθεί από εμάς για το πόσο διάστημα θα κρατήσει. Αν εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε όλα τα μέτρα που μας υποδεικνύει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το Υπουργείο Υγείας το δικό μας, νομίζω ότι θα είναι γρήγορο το διάστημα και θα λέμε ήταν ένα διάστημα μικρό που δεν θα θέλαμε να το θυμόμαστε. Θεωρώ ότι αυτήν την χρονιά δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ κανένας μας. Γιατί εντάξει, είναι απίστευτα αυτά που βιώνουμε. Πήγατε εσείς στην Αθήνα, είχατε κάποιες? Είχα πάει πριν ένα δεκαπενθήμερο. Ένα δεκαπενθήμερο. Γινόταν κάποια, δηλαδή βλέπατε μέσα ότι έχει αλλάξει κάτι ή τότε όχι, ακόμα δεν το πιστεύαν? Όχι, όχι. Μέχρι τότε ακόμη δεν το είχε συνειδητοποιήσει έτσι ο κόσμος, ο δικός μας, ο ελλαδικός χώρος. Και απλά όλα τα μηνύματα ήταν προς την κατεύθυνση πάρτε μέτρα έγκυρα. Αυτό δηλαδή που δεν έγινε άμεσα στην Ιταλία και βλέπετε τι γίνεται στην Ιταλία. Χτύπαγανε τον κόδωνα σε εμάς. Θεωρώ ότι με το γεγονός της γείτονας χώρας της Ιταλίας και με το μέγεθος που πήρε πλέον και τροπή που πήρε αυτή η πανδημία, θεωρώ ότι είμαστε πλέον έτοιμοι σαν Ελλάδα να αντιμετωπίσουμε, αν μη τι άλλο, το κράτος, το επίσημο κράτος, όλα αυτά τα φαινόμενα. Θα έλεγα ότι δεν είναι ακόμη έτοιμο το έθνος, ο κόσμος. Το κράτος είναι έτοιμο, κύριε Φυλακτή. Αν μη τι άλλο, επειδή μιλάμε κάθε μέρα με τις υπηρεσίες, εγώ με τους συναδέλφους μου από εδώ μέχρι και την Ουρσιάδα, επάνω τον Εύρο, είμαστε έτοιμοι και αυτό το έτοιμο θέλουμε να το διοχετεύσουμε στον κόσμο και να βάλει πλάτη και ο κόσμος. Έτσι. Να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια, αλλά νομίζω ότι όλα εκεί και το επαναλαμβάνουμε γιατί λέει η επανάληψη είναι η καλύτερη μάθηση. Θεωρώ ότι πρέπει να συνετιστούμε όλοι και να ταυτιστούμε με τις οδηγίες. Γεγονός είναι πάντως, κύριε Αντιπεριφερειάρχο, ότι επειδή περπατάτε και είστε μέσα στην κοινωνία, από σήμερα βλέπω ότι είναι πολύ πιο προσαρμοσμένος ο κόσμος σε αυτά που ακούει. Βλέπω δηλαδή ότι ήταν ελάχιστη κυκλοφορία στην πόλη. Χθες ήταν πιο πολύ, προχθές ήταν πιο πολύ ακόμη. Το θέμα είναι ότι γρήγορα θα πρέπει ο κόσμος να το καταλάβει. Δεν είναι δηλαδή κάτι που χρειάζεται κανένα μήνα προσαρμογής. Και καλό θα είναι να λαμβάνεις αυτά τα μέτρα όχι προστασίας ουσιαστικά, γιατί δεν το γνωρίζουν τον ιό, αυτό που είπε ο γιατρός. Θέλω λίγο ακόμα εδώ να σας παίρνεις κάποια μέτρα μόνο και μόνο για να έχεις ήσυχο το κεφάλι σου όσο μπορείς. Έγινα αποδέκτης, επειδή από τη Δευτέρα το πρωί, αν μη τι άλλο, μέσα στη βδομάδα κάναμε πολλές συσκέψεις, εγώ με τις διευθύνσεις που έχουμε στην πέδρά μας,
πήραμε κάποιες αποφάσεις και δεν περιμέναμε να μας έρθει κάποιο χαρτί. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη στην ταλαιπωρία που έχουν υποστεί οι φίλοι υποψήφιοι οδηγοί που πήγανε στο ΚΤΕΟ και αντιλήφθηκαν την τελευταία στιγμή ότι έχουν αναβληθεί οι εξετάσεις, είτε οι θεωρητικές είτε οι πρακτικές, και δεν περιμέναμε να μας έρθει επίσημα κάποιο χαρτί, γιατί έγινε αποδέκτης με ποια, πού βασιζόμενοι αναστήλατε όλες αυτές τις εξετάσεις και αν υπάρχει κάτι έγγραφο. Αν μένουμε, αγαπητοί φίλοι πολίτες, στα έγγραφα, στα απόλυτα έγγραφα δηλαδή, μετά και τις επίσημες ανακοινώσεις, θεωρώ δηλαδή κλείνουμε τα σχολιά και λέμε ότι θα πάμε να κάνουμε θεωρητικές εξετάσεις στη Διεύθυνση Μεταφορών, συναθρίζοντας εκεί 50 με 100 άτομα. Πήρα λοιπόν την ευθύνη και αφού μίλησα με την Γενική Διεύθυνση στην περιφέρεια, στην έδρα, ναι, κάναμε αναστολή των εξετάσεων. Δεν είναι ουσιαστικά, και καλά κάνετε και το λέτε, δεν είναι η λογική του βολέματος και του ξεβολέματος εδώ που πρέπει να κυριαρχήσει. Ναι, δηλαδή ναι, κάποιον το βολεύει να πάρει δίπλωμα τώρα. Εντάξει, μπορεί να περιμένει, γιατί εδώ μπορεί να μην υπάρχει ζωή για να πάρει δίπλωμα σε κάποιο χρονικό διάστημα. Άρα χρειάζεται ο καθένας να κάνει και ένα βήμα πίσω στις όποιες ανάγκες του. Φυσικά το κράτος πρέπει να κάνει και αυτό κάποια βήματα, κυρίως στον οικονομικό τομέα, γιατί σίγουρα είναι εύκολο το blackout, ξέρεις, σίγουρα, κύριε Παπαδόπουλο, αλλά μετά τι θα γίνει. Θα υποστούμε οικονομικές συνέπειες, θα έχουμε και ήδη τις γνωρίζουμε. Έτσι, είναι γνωστό για τα οικονομικά που θα έρθουν στη συνέχεια ως θέμα. Από εκεί και πέρα όμως, είπαμε τι να τα κάνουμε τα οικονομικά, τι να κάνουμε την ανάπτυξη, όταν θα υπάρχει κόσμος. Εδώ μιλάμε για σοβαρότατες συνέπειες όλων αυτών. Οπότε θα σας πω ότι σήμερα, ας πούμε, συνειδητοποίησαν σχεδόν απόλυτα και οι υπάλληλοι της Πέδρα μας, αλλά και ο κόσμος που επισκεπτόταν μέχρι και χθες στην Πέδρα μας. Ήταν ελάχιστος ο κόσμος που ήρθε σήμερα στην πρώην Ομαρχία, για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος της δράμας. Και μάλιστα μπήκαμε σε μια διαδικασία με όλες τις διευθύνσεις πλέον να καλύπτουν υπάλληλοι σε ένα γραφείο που ήταν 3 και 4, να μην υπάρχει πλέον αυτός ο συγκεντρωτισμός. Κάποιοι υπάλληλοι να λείπουν, κάποιοι άνθρωποι από αυτούς εξ αυτών έχουν παιδιά μικρά, πρέπει να βρίσκονται ένας εκ των δύο στο σπίτι, για να μην αυτά τα παιδιά πλέον βγαίνουν και πάλι συναθρίζονται στις παιδικές χαρές, όπως προηγούμενος είπα. Άρα παίρνουμε ευρύτερα μέτρα και νομίζω ότι, πιστεύω ότι δεν θα κλείσουμε τις νομαρχίες ή τις δημόσιες υπηρεσίες. Αμή τι άλλο όμως, αυτές θα λειτουργούν με έναν ρυθμό, με έναν βηματισμό, ίσα που να εξυπηρετούμε τις απόλυτες ανάγκες. Οικονομική Επιτροπή, ας πούμε, κάνετε με τηλεδιάσκεψη. Πώς γίνεται τώρα? Κάναμε τηλεδιάσκεψη Οικονομική Επιτροπή. Δηλαδή, μαζεύεστε πόσοι, είστε από τη Δράμα, 2-3? 2 είμαστε από τη Δράμα. Κάθεστε από κοινού, στον ίδιο χώρο και. Στον ίδιο χώρο, βέβαια, στη μεγάλη αίθουσα της Νομαρχίας. Και από εκεί και πέρα, στην αίθουσα, όπως ονομάζεται, του. Εκτελεστικές και τέτοια, ναι, όμως, ναι, θα κάνετε. Εκτελεστικές. Κοιτάξτε, μέχρι τώρα βρισκόμασταν, μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα, ό,τι είχαμε να κάνουμε, το κάναμε σε επίπεδο τηλεδιάσκεψης. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Τώρα είναι και το ζήτημα, τέλη του μήνα είχαμε ορίσει να πάμε σε Περιφερειακό Συμβούλιο. Αν μη τι άλλο, και αυτό προσδιορίζεται να γίνει με τηλεδιάσκεψη. Δεν υπάρχει λόγος να βρεθούμε όπως βρισκόμασταν 51 σύμβουλοι, σύν τα μέσα ενημέρωσης, σύν τους πολίτες, πάνω από 100. Άρα θα πάμε και εκεί σε μια τηλεδιάσκεψη, ο καθένας από την έδρα του, σε ελάχιστο αριθμό ατόμων, για να πάρουμε τις απόλυτα αναγκαίες αποφάσεις. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να αρχίσουμε να περιαυτολογούμε, έτσι, για κάποια πράγματα. Τα απόλυτα, τα απολύτως αναγκαία. Και μένουν και πίσω φυσικά και κάποιες. Ο προγραμματισμός, αυτό που είχε γίνει, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, ο προγραμματισμός για κάποια έργα, για κάποιες παρεμβάσεις. Εκεί τώρα τι θα γίνει? Γιατί, εντάξει, ο τομέας της περιφέρειας έχει κυρίως αυτό τον αναπτυξιακό, να το πω έτσι, και χαρακτήρα. Θα πάνε όλα λίγο πίσω από όσο καταλαβαίνω. Θα πάνε όλα λίγο πίσω στο επίπεδο των ανθρώπων που μεριμνούν για να δημιουργηθούν οι μελέτες, οι φάκελοι των έργων. Σε επίπεδο ότι έχει σε ορίμαση και πάει σε επιτροπή, σας είπα με την τηλεδιάσκεψη, το ξεπερνάμε. Αλλά σε επίπεδο, είχαμε σε ένα γραφείο 4 ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούσαν, εργαζόντουσαν πάνω στη δημιουργία ενός, την διεξαγωγή ενός έργου. Αυτό λοιπόν, από τους 4 πλέον βρίσκονται οι 2, ή αν μη τι άλλο, από τους 3 βρίσκεται ένας. Είναι η αλήθεια ότι θα πάμε λίγο πίσω. Αλλά δεν μας ενοχλεί.
Αρκεί να περάσει αυτή η κακή περίοδος. Και θα περάσει, κύριε Φυλακτέ, αν συνετιστούμε όλοι στις οδηγίες. Ταυτιστούμε με αυτά που μας ορίζουν πλέον, έτσι. Και νομίζω ότι δεν είναι κακό να τις ακολουθούμε. Γιατί κάποιοι και αντιδρούνε γιατί παίρνουν την τάδε επιταγή. Να μην πας στη δουλειά σου ή να πας τάδε ώρα, να φύγεις τάδε ώρα. Θεωρώ ότι εμείς στην πρώην ομαρχία έχουμε πλέον εναρμονιστεί απόλυτα. Με και τις οδηγίες που έχουν δοθεί. Βεβαίως. Υπήρξε και συνάντηση του Πρωθυπουργού μέσα στην εβδομάδα με τους περιφερειάρχες, πρέπει να πούμε. Βεβαίως, δύο φορές όλα, μάλιστα. Φυσικά εδώ η δική μας περιφέρεια έχει και το τεράστιο θέμα του Εύρου, το οποίο δεν το ξεχνάμε, γιατί και αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Δεν είναι μόνο ο κορονοϊός. Αλίμονο, αν πιστεύουμε ότι το μόνο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας είναι ο κορονοϊός. Είναι και ο Εύρος. Επίσης, είναι και ο Εύρος ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που δεν πρέπει να το ξεχνάμε, κύριε Παπαδόπουλε. Να δώσουμε, να μεταφέρουμε τα συγχαρητήρια και την αγάπη μας ολόψυχα σε όλα αυτά τα Ελληνόπουλα, είτε είναι αστυνομικοί, είτε είναι στρατιωτικοί, γιατί μιλώ καθημερινά τηλεφωνικά με τους συναδέλφους μου στον Εύρο, οι οποίοι όντως σε ημερήσια βάση βρίσκονται δίπλα σε αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά μας, και νομίζω ότι ο Έλληνας έδειξε πάλι ότι στα δύσκολα είναι ενωμένος, υπάρχει αλληλεγγύη, ομοψυχία, και το σταματώ εδώ. Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ με τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο θα συνεχίσουμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα έχουμε και ρεπορτάζ και τηλεφωνικές συζητήσεις. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στην συνέχεια της σημερινής εκπομπής εδώ από το Star Βορείου Ελλάδος και τις παρεμβάσεις. Μια εκπομπή φυσικά αποκλειστικά για τον κορονοϊό και τις παρεμβάσεις αλλά και πρωτοβουλίες εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας. Με τον Γιώργο Παπαδόπουλο συνομιλούμε, τον Αντιπεριφερειάρχη της Δράμας. Είδαμε την αναβολή πολλών πραγμάτων. Να πούμε φυσικά ότι εννοείται δεν θα γίνουν και εκθέσεις για τουριστικά προϊόντα, αφού αναβλήθηκαν στο εξωτερικό καταρχάς, κύριε Παπαδόπουλε. Ήδη έχουμε πάρει εμείς απόφαση, έχουν αναβληθεί όλες στο εξωτερικό. Αν μη τι άλλο όμως, δεν μπορούσαμε να συμμετέχουμε κιόλα μετά όλα αυτά τα μέτρα που πάρθηκαν. Μέχρι και τέλη Απριλίου έχουν ανασταλεί τα πάντα. Σε επίπεδο εκθέσεων, συμμετοχής, τουριστικής προβολής, τα πάντα, τα πάντα. Θεωρώ ότι έτσι έπρεπε να γίνει, καλώς έγινε, και ευχόμαστε μέσα αυτό το διάστημα να κοπάσει αυτή η έξαρση αυτής της πανδημίας του κορονοϊού και να δούμε τι θα κάνουμε τους επόμενους μήνες. Αλλά όσο διαρκεί, θα διαρκέσουν και τα μέτρα. Πάμε να δούμε τώρα. Δόθηκε μια συνέντευξη τύπου. Οι φορείς συνεργάζονται καλά στον ομόδρα μας, κύριε Παπαδόπουλε. Θεωρώ ότι είμαστε σε μια απόλυτη εναρμόνιση. Όλοι μαζί, από κοινού. Σήμερα είδατε ότι ιατρικός, οδοντιατρικός, φαρμακευτικός, ας πούμε, οι σύλλογοι. Νοσοκομείο, το νοσοκομείο. Πολιτική προστασία. Όλοι μα όλοι είναι ταυτισμένοι και όλοι μα όλοι έχουμε τις κεραίες που λέμε σε απόλυτη έτσι λειτουργία. Γιατί αν συμβεί κάτι θα πρέπει να είμαστε εκεί, να γίνουν οι ανάλογες και αντίστοιχες έτσι εργασίες. Συσσαγωγικά του εργασίες, αν μη τι άλλο η έρευνα, η εχνηλάτηση όπως λέει και το αντίστοιχο τμήμα υγειονομικού, για να αποτραπεί η επέκταση αυτού του ιού. Είμαστε σε καλή συνεργασία και με τους Δήμους και γενικότερα με όλους τους εμπλεκομένους. Γι' αυτό και μέχρι σήμερα δεν έχουμε κανένα επίσημο τέτοιο φαινόμενο. Να πούμε επίσης ότι γίνονται στο Δήμο Δράμας, τουλάχιστον σε όλα τα σχολεία, γίναν ψεκασμοί και απολυμάνσεις των χώρων. Έχω την αίσθηση γίνεται στο ΚΤΕΛ, από όσο είδα πριν μπω στο στούντιο, καθαρισμοί και στο υπεραστικό ΚΤΕΛ. Έχω την άποψη ότι θα γίνει και γίνεται και σε κάποιους χώρους της νομαρχίας. Και της νομαρχίας. Και καλό οδηγίες. Θα είναι να γίνει και μια προσπάθεια καθαρισμού στα σπίτια, σε χώρους δηλαδή, από τους ίδιους τους πολίτες εκεί. Δεν χρειάζεται. Από τους ίδιους τους πολίτες, οι σαφές είναι οι οδηγίες. Μην φαντάζεστε ότι είναι κάτι ιδιαίτερο η απολύμανση. Είναι πολύ απλό. Δοθήκανε οδηγίες, έχουν γραφτεί φυλάδια. Δηλαδή. Να μπω και στη διαδικασία να λέω τέτοιο. Όχι, απλά. Θα μπορούσα να το πω, αλλά εμείς όντως αυτή τη στιγμή
στην νομαρχία. Περνάνε το οι υπάλληλοι της νομαρχίας που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα, απολυμμένουν τους χώρους, τις τουαλέτες, γενικότερα τους κοινόχρηστους, τα χερούλια, γενικότερα τα σημεία όπου κάθονται. Αλλά σας είπα ότι ευτυχώς από χθες και σήμερα ιδιαίτερα περισσότερο είναι βλέπουμε η παρουσία του κόσμου πολύ λιγότερη. Αρχίζει δηλαδή και υπάρχει μια αποχή από αυτούς τους δημόσιους χώρους και αυτό είναι καλό. Πάμε να δούμε λοιπόν το πρώτο απόσπασμα, κυρίες και κύριοι, τον Αντιπεριφερειάρχη και τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τι είπαν στην σημερινή συνέντευξη τύπου για τον κορονοϊό. Στην κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν σήμερα όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς σχετικά με τον κορονοϊό, ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμος Γιώργος Παπαδόπουλος διαβεβαίωσε για άλλη μία φορά πως μέχρι και την στιγμή της κοινής συνέντευξης δεν υπήρχε κανένα κρούσμα κορονοϊού σε όλη την περιφερειακή ενότητα Δράμας, αντιδρώντας έντονα σε όσα κυκλοφορούν ως φήμες και επηρεάζουν γενικότερα αρνητικά τον πληθυσμό της περιοχής. Να χαιρετήσω την παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων που καλέστηκαν σήμερα εδώ, όπως επίσης και τον συναδέρφο μου, για να καθησυχάσουμε λίγο την κοινωνία όλου του νομού και όχι μόνο όσο αφορά το φαινόμενο αυτό με τον κορονοϊό. Στο κάλεσμα ανταποκριθήκανε όλοι. Να αναφέρω το γεγονός ότι λείπει αυτή τη στιγμή από αυτή τη σύσκεψη η διοικήτρια του νοσοκομείου και βρίσκεται λόγω ανελειμμένων υποχρεώσεων εκτός Δράμας. Το κομμάτι βέβαια του νοσοκομείου και τα μέτρα που έχουν πάρθει μπορεί κάλλιστα να το πάρει πάνω του ο γιατρός μας εδώ, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και να αναφερθεί σε αυτό σε ό,τι αφορά το νοσοκομείο Δράμας. Ευχαριστώντας λοιπόν όλους που παραβρεθήκατε σήμερα εδώ, θέλω να πω τη σύσκεψη την προκαλέσαμε για έναν ουσιαστικό λόγο. Το τελευταίο διάστημα έχουν ακουστεί πάρα πολλά και έχει υπάρξει ένας πανικός. Θα ήθελα από το σημείο διοίκησης που βρίσκομαι εγώ, με την έννοια του χωρικού αντιπεριφερειάρχη αλλά και του αιρετού προϊσταμένου της πολιτικής προστασίας, να διαβεβαιώσω ότι μέχρι σήμερα και έτοιμοι είμαστε, αλλά και ό,τι ακούστηκε σε επίπεδο πέδρά μας έχει να κάνει με φήμες. Είμαστε σε απόλυτη ταύτιση όλοι οι φορείς για ό,τι και αν συμβεί και μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί το παραμικρό. Είμαστε απόλυτα ταυτισμένοι στα μέτρα που οφείλουμε να έχουμε πάρει μέχρι σήμερα και οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι για το αν προκύψει κάτι να το αντιμετωπίσουμε. Την προσοχή όλων ζήτησε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας, έτσι ώστε να εφαρμόζουν τις οδηγίες που δόθηκαν από το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας αλλά και την κυβέρνηση προς αποφυγή της νόσου. Τόνισε χαρακτηριστικά και αυτός πως μέχρι στιγμή στη Δράμα δεν έχουμε κανένα κρούσμα, ενώ αναφερόμενος στο Γενικό Νοσοκομείο της περιοχής μας, είπε πως με τις δυνατότητες που έχει είναι στην καλύτερη κατάσταση που μπορεί. Από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου θα ήθελα πρώτη φράση που θα πω να επικαλεστώ τη φιλοτιμία των συμπολιτών μας, γενικά των ανθρώπων που ζούμε μέσα στον νομό Δράμας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η ιατρική και ο κορονοϊός είναι ένας ιός όπως και ο ιός της γρήπης. Η μόνη διαφορά που έχουν αυτοί οι δύο είναι ότι για τον μεν ιό της γρήπης έχουμε τα εμβόλια, για τον κορονοϊό δεν έχουμε. Έχει αποδειχθεί με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα και συμβάντα σε όλη τη γη ότι τα μικρά παιδιά κάτω των 10 ετών κολλάνε μεν, αλλά δεν αρρωσταίνουν σοβαρά. Άρα θεωρώ σωστή την απόφαση του Υπουργού Υγείας που έκλεισε τα σχολεία, γιατί αυτά τα παιδιά δυστυχώς είναι οι μεσάζοντες, δηλαδή αυτοί που μπορεί να κολλήσουν και χωρίς να το ξέρουν να μεταδώσουν τον ιό στις ευπαθείς ομάδες που είναι ηλικίες άνω των 60 ετών και οι ευπαθείς ομάδες που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας ασχέτως ηλικίας. Καρκινοπαθείς, με το αναπνευστικό, το καρδιαγγειακό, τα νεφρά, οι πολύ παχύσαρκοι και αυτοί μπαίνουν στο ρόλο. Συνεπώς, με αυτά που θέλω να πω,
Θέλω να γίνει κατανοητό στους συμπολίτες μας ότι αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον ΟΔΗ είναι αναγκαία. Η καλή αντισηψία που πρέπει να έχουν στα χέρια, να μην υπάρχει ο συνωστισμός, είναι πρωτεύοντα σημεία. Δεν κλείσαν τα σχολεία για να πηγαίνουμε τα παιδιά μας σε συναισθιάσεις δεξιά και αριστερά ή σε κλειστούς χώρους. Για να μείνουν στο σπίτι ή να παίζουν στις παιδικές χαρές, αλλά απομονωμένα, λίγα-λίγα, ούτως ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού. Μέχρι στιγμής, στη Δράμα, δεν έχουμε κανένα περιστατικό. Όσον αφορά το νοσοκομείο της Δράμας, πριν από 3 μέρες μαζί με τη Γενική Γραμματέα του Συλλόγου, την κυρία Βασιλείου, πήγαμε και είδαμε τα γεγονότα μέσα στο νοσοκομείο. Για τις δυνατότητες του νοσοκομείου Δράμας, το νοσοκομείο Δράμας είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση να αντιμετωπίσει κάθε περιστατικό που θα προκύψει. Περισσότερες κουβέντες δεν θα πω, παρά μόνον να ξέρετε ότι όταν θα πηγαίνετε στο νοσοκομείο, ο φύλακας θα σας ρωτάει 5-10 πράγματα και ανάλογα θα ακολουθείτε τις εντολές οι οποίες θα σας δίνονται. Και τελειώνω με αυτό που πάντοτε λέω, ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός. Θα ξαναγυρίσω σε αυτό που σας είπα, γρήπη και κορονοϊός. Μέχρι στιγμής στην περιοχή μας δεν έχουμε τίποτα. Στην Ελλάδα έχουμε ένα νεκρό. Ξέρετε πόσοι υπάρχουν από τη γρήπη? 90. Και άλλοι 240-250 σοβαρά ασθενούντες. Η διαφορά, σας είπα, είναι ότι δεν έχουμε εμβόλιο για τον κορονοϊό. Άρα έρχομαι στη λέξη που σας είπα, το φιλότιμό σας, λάβετε τα μέτρα και προστατεύστε όσον αφορά το θέμα των ανθρώπων, των ηλικιωμένων και των ευπαθών ομάδων. Εγώ θα σταθώ και σε ένα ακόμη κομμάτι, γιατί το βλέπω να γίνεται viral, που λέει ο κόσμος. Εγώ δεν είμαι ειδικός σε αυτό. Στο κομμάτι που προτρέπουν τους ανθρώπους να μην πάνε στη Θεία Λειτουργία. Το έχω πει και άλλη φορά, για μένα ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι η μοναδική αλήθεια στον κόσμο και δεν υπάρχει αντίστοιχο ψέμα. Ενώ για όλα τα άλλα που ακούτε μπορώ να σας φέρω όχι ένα και άλλα 10 ψέματα. Να ξέρετε ότι είναι καλό να μην υπάρχει συνωστισμός, αλλά είμαι από τους ανθρώπους που μπορώ να πω στην απλή γλώσσα ότι ναι, είπαμε και τα παιδιά δεν κινδυνεύουν, κινδυνεύουν οι ευπαθείς ομάδες. Θα σας πω έτσι μια πρόταση που μου ήρθε στο μυαλό βλέποντας το κινητό. Όσοι πηγαίνουν στην εκκλησία να πάρουν το κινητό, να βλέπουν και οι παππούδες που είναι άρρωστοι και να έρχονται να μεταλαβαίνουν. Γιατί εδώ και 2.000 χρόνια ποτέ, μα ποτέ δεν υπήρξε μετάδοση νοσημάτων από τη Θεία Μετάληψη. Το αναφέρω παρά το γεγονός ότι είμαι γιατρός, γιατί εκτός από τον κορονοϊό, για πείτε μου, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μεταδοτικά νοσήματα στη χώρα? Υπάρχουν και πολλά μάλιστα. Όποιος θέλει ας έρθει απέναντί μου για να μου πει ότι δεν υπάρχουν. Δεν έχει μεταδοθεί όμως ποτέ σε κανέναν, και αυτό που βλέπω τους ιερείς τους περισσότερους να έχουν μακροζωία. Κάτι σημαίνει αυτό. Και μένω στην τελευταία μου φράση. Το φιλότιμό σας, αγαπητοί συμπολίτες, και προστατέψτε τους παππούδες, τις γιαγιάδες, γιατί αυτοί κινδυνεύουν, και τις ευπαθείς ομάδες. Ευχαριστώ πολύ. Και από τον πρόεδρο εδώ του Ιατρικού Συλλόγου της Δράμας, τον κύριο Γεωργιάδη, που τον είδαμε στο ρεπορτάζ, πάμε να χαιρετήσουμε, είναι και ο Αντιπεριφερειάρχης φυσικά εδώ ακόμα μαζί μας, ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος, να χαιρετήσουμε την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Καβάλας, την κυρία Αναστασία Αντωνίου. Τι κάνετε, γιατρέ? Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλά είμαστε εδώ. Καλησπέρα. Ακόμη καλά όλοι. Και φυσικά το πιο τοξικό σε αυτές τις ιστορίες, έχω την αίσθηση, είναι το να διαδίδονται και ανακρίβειες. Πιστεύω να συμφωνείτε. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Απόλυτα δίκιο, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να μιλάνε θεσμικά πρόσωπα από εδώ και πέρα, για να μην επικρατήσει πανικός. Πόσο πρέπει να ανησυχούμε, κυρία Πρόεδρε, από αυτήν την πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνει όχι μόνο η ελληνική, αλλά και η παγκόσμια κοινωνία? Πρέπει να μην εφησυχάζουμε, να διατηρούμε την ψυχραιμία μας, αλλά να είμαστε πάρα πάρα πολύ υπάκουοι στους κανόνες υγιεινής που προτείνει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Είναι μια κρίσιμη στιγμή για την πατρίδα μας. Πρέπει λοιπόν
όλοι μαζί να συμμορφωθούμε και να προσέχουμε ο ένας την υγεία του άλλου. Φυσικά έχει γίνει μια καμπάνια, θα λέγατε όμως ότι άργησε λίγο να γίνει αυτή η καμπάνια σχετικά με την όχι άσκοπη, με τις άσκοπες βόλτες, με τις άσκοπες, με τα άσκοπα ταξίδια ή οτιδήποτε άλλο, ειδικά σε ευπαθείς ομάδες, κυρία Πρόεδρε. Όχι, δεν πιστεύω ότι άργησε. Στα υπόλοιπα κράτη άργησε πολύ. Σε εμάς πιστεύω ότι έγινε τη σωστή στιγμή. Ίσως να κερδίζαμε 5 μέρες πιο νωρίς να γινόταν, αλλά τώρα δεν πρέπει να μιλάμε για το παρελθόν. Ό,τι έγινε, έγινε. Μετράει το παρόν αλλά και το μέλλον μας. Στο παρόν λοιπόν αναφέρομαι και ζητάω από όλους μας να δείξουμε σοβαρότητα, οριμότητα για να προστατεύσουμε τις ευπαθείς ομάδες πρώτα, αλλά και τους υπόλοιπους μετά. Το μένουμε σπίτι, η καμπάνια που εωθεί, είναι πολύ σημαντικό να το τηρήσουμε. Μένουμε σπίτι λοιπόν. Αποφεύγουμε επαφές με άτομα με οποιαδήποτε συμπτώματα λίμωξης. Ο λιός είναι ύπουλος, γιατί μπορεί να εμφανιστεί με ένα απλό συναχάκι και ένα μέτριο πυρετό. Αποφεύγουμε όλα τα ταξίδια, δεν υπάρχουν πλέον ταξίδια, ούτε σε κοντινές πόλεις. Καλό είναι να μείνουμε μέσα στο σπίτι κυριολεκτικά ή να βγαίνουμε στον καθαρό αέρα για περπάτημα και πάλι σε απόσταση με μέλη της οικογένειας μας. Να εφαρμόζουμε φυσικά την υγιεινή των χεριών. Αυτό το λέω πάντα, πλένουμε σχολαστικά τα χέρια μας προσεκτικά παντού και στην περιοχή των ονειχοφόρων φαλάγγων και αποφεύγουμε την επαφή των χεριών με το πρόσωπο, τα μάτια, τη μύτη, το στόμα. Αυτοί που παίρνουν φάρμακα θα πρέπει να συμμορφώνονται με την αγωγή που κάνουν και να μην τα παραμελούν. Θέλουμε τώρα να είμαστε καλά όλοι μας, ούτως ώστε το ανασωπητικό μας να ανταπεξέλθει σε αυτή την καινούργια άγνωστη πρόκληση. Αποφεύγουμε όλους τους φόρους συνοστισμού, παντελώς, κοινωνικές συναστροφές, εκδηλώσεις που δεν γίνονται πλέον, έχουν καταργηθεί όλες. Η σκέψη είναι να κλείσουν και τα καφέ και τα εστιατόρια και ήδη οι ιατρικοί σύλλογοι της Ιταλίας και μάλλον και αμάς θα υιοθετήσουμε αυτή τη στάση, ότι πρέπει να κλείσουν τα καφέ και τα εστιατόρια. Να μην ξεχνάμε ότι επικοινωνούμε με τον γιατρό μας, τηλεφωνούμε πριν να κάνουμε επίσκεψη. Ο γιατρός θα κρίνει από το ιστορικό αν θα μας εξετάσει ή αν θα μας δώσει οδηγίες ή αν θα μας συμβουλεύσει μέσω του ΕΟΔΗ. Δεν έχει νόημα αυτοί που έχουν ήδη συμπτωματολογία να εξεταστούν. Μένουν απομονωμένοι στο σπίτι τους, σε ένα δωμάτιο και τους φροντίζουν οι οικείοι σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Δεν τρέχουμε στα νοσοκομεία, δεν θέλουμε να γεμίσουμε τα νοσοκομεία, γιατί μετά δεν θα υπάρχει ώρα αλλά ούτε και κρεβάτια για τους σοβαρά ασθενείς. Το στοίχημα αυτό πρέπει να το κερδίσουμε και είμαστε όλοι υποχρεωμένοι και από τον νόμο πλέον να συμμορφωθούμε. Είναι ένας παγκόσμιος αγώνας δρόμου ουσιαστικά, μια μάχη με το χρόνο θα λέγαμε. Είναι μια παγκόσμια απειλή, Πρόεδρε. Όπως το λέτε πολύ σωστά. Είναι μια παγκόσμια απειλή. Όσο τον καθυστερήσουμε τον ιό, όσο καθυστερήσουμε την επιδημία, όσο αρρωσταίνουν οι άνθρωποι γενικά στον πλανήτη αργά, τόσο καλύτερα θα ανταποκρίνονται τα συστήματα υγείας. Κανένα σύστημα υγείας δεν είναι έτοιμο για μια πανδημία στην οποία θα αρρωστήσουν μαζικά πολλοί άνθρωποι. Δεν φτάνουν τα κρεβάτια στις κλινικές, δεν φτάνουν τα κρεβάτια στις μοναδικές. Όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ελβετία και στην Αυστραλία. Σε όλο τον κόσμο. Κανείς δεν πρέπει να εφησυχάζει. Για πετε μου τώρα. Όλοι μεταφέρουμε τον ιό αυτή τη στιγμή και ασυμπτωματικά μπορούμε να το μεταφέρουμε. Αυτή η ιστορία τώρα, γάντια μιας χρήσης ας πούμε, μάσκες. Μάσκες είπαμε ότι φοράνε οι άρρωστοι και αυτοί που φροντίζουν ευπαθείς ομάδες. Γάντια μιας χρήσης. Δεν έχει νόημα να φοράμε γάντια μιας χρήσης. Αν θέλουμε να τα φοράμε για να μην λερώνονται τα χέρια μας και να μην τα πλένουμε συχνά, τι να σας πω, μπορούμε, αλλά πάλι και πώς θα το βγάλεις το γάντι έχει σημασία.
πάλι πρέπει να πληθείς. Οπότε δεν πιστεύω ότι έχουν νόημα και τα κάνεις μια στρίση. Ψυχραιμία λοιπόν. Ψυχραιμία το σημαντικό. Ναι, δεν πιάνουμε τη μάσκα για να τη βγάλουμε από μπροστά, τη πιάνουμε από πίσω, από τα κορδονάκια ή τα λάστιχα. Τα γάντια τα βγάζουμε προσεκτικά προς τα έξω, πλένουμε πάλι τα χέρια μας, αλλά δεν έχουν νόημα τα γάντια. Νόημα έχει το κλείσιμο των χεριών, τα αποφυγή συνοστισμού, αποφυγή εξόδου, έστω και στο σούπερ μάρκετ αν έχουμε το παραμικρό σύμπτωμα. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται από όλους μας, μεγάλη προσοχή. Και να μην κάνουμε τα ιατρία πηγές μετάδοσης. Να μην συνοστιζόμαστε ούτε στα ιατρία. Πρέπει να πηγαίνουμε στο γιατρό μας για επίγοντα προβλήματα, όχι εμπείρετα. Και οι ηλικιωμένοι καλό είναι να αποφεύγουν τα ιατρία αυτές τις μέρες. Μόνο στις σοβαρές περιπτώσεις. Για πέστε μου τώρα, φυσικά μια κοινωνία δεν μπορεί να κινηθεί, να λειτουργήσει με μια λογική μόνο απαγορεύσεων. Μπορεί να λειτουργήσει για ένα χρονικό διάστημα. Πιστεύετε ότι θα μπούμε σε μία μορφή κανονικότητα σε 2-3 μήνες, ας πούμε, 4 μήνες, πόσο? Κοιτάξτε, εγώ είμαι μικρή μπροστά σε όλο αυτό που ζούμε, να το πω. Όλοι μας είμαστε μικροί. Σύμφωνα με τον επιδημιολόγο που είχε ασχοληθεί με τη μεγάλη επιδημία του SARS, αν καταφέρουμε και συμμορφωθούμε όλοι μας με τις οδηγίες που δίνονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και φιλτράρονται μέσα από τον Εθνικό Οργανισμό Υγείας κάθε χώρα, πιστεύει ότι σε ένα δίμηνο με τρίμηνο το πολύ θα γυρίσουμε στην κανονικότητα. Δεν ξέρω κάτι που έχετε να προσθέσετε, κυρία Πρόεδρε. Το νοσοκομείο Καβάλας είναι σε σωστή λειτουργία αυτή την περίοδο. Ναι, είναι έτοιμο να δεχθεί κρούσματα. Βέβαια τώρα ακόμη υπάρχει οδηγία ότι τα στέλνουμε στο νοσοκομείο αναφοράς. Οι οδηγίες αλλάζουν, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί και ανά ώρα από εδώ και πέρα. Αλλά είμαστε προετοιμασμένοι, οι γιατροί μας είναι έτοιμοι και πιστεύω ότι θα χρειαστούν όλοι οι γιατροί να συμμετέχουν. Θα δούμε αν χρειαστούν και οι ιδιώτες να βοηθήσουν. Είναι σημαντικό να είμαστε ο ένας αλληλέγγυος του άλλου. Με την βοήθεια του Θεού πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Η κυρία Ελπίζω να μιλήσουμε σε λίγο καιρό και να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Να είστε καλά. Η πρόεδρος, η κυρία Αναστασία Αντωνίου του Ιατρικού Συλλόγου της Καβάλας, πέρασε και ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Έχει παγιωθεί, μπορούμε να πούμε, τι πρέπει να κάνουμε όλοι μας, αρκεί να το κάνουμε και να μην το ακούμε μόνο και το θεωρούμε ότι είναι θεωρητική προσέγγιση. Υπάρχει μία, θα την χαρακτηρίζει έτσι κύριε Αντιπεριφερειάρχα, μία προσπάθεια όλων να υποστηρίξουν αυτόν τον, αυτήν την κοινή προσπάθεια, μπορώ να το πω, επιστημονικοί φορείς, σύλλογοι, αντιπεριφέρειες, δήμοι, αυτό είναι θετικό. Να συγχαρώ για την τοποθέτηση της Προέδρου, ήταν σαφέστατη, νομίζω το ίδιο μήνυμα εκπέμπουμε και εμείς από εδώ από τη Δράμα και έτσι θα πρέπει να λειτουργήσει όλη η Ελλάδα, όλοι οι εμπλεκόμενοι και γνώστες του συγκεκριμένου θέματος και να μεταφέρουν αυτή τη γνώση έτσι πολύ απλά στο ευρύτερο κοινό. Είναι η αλήθεια, η γνώση είναι αυτή που θα φέρει εις πέρας το φαινόμενο αυτό της πανδημίας και βλέπετε ότι λέμε ότι σήμερα δεν υπάρχει κάποιο κρούσμα, αλλά όλοι θεωρούμε ότι μπορεί αυτό να ανατραπεί ανά πάσα στιγμή και δεν ξέρουμε τι εξάπλωση θα πάρει. Άρα η γνώση είναι δύναμη, τα μέτρα προστασίας είναι πολύ απλά και νομίζω ότι πλέον έχει περάσει στον απλό κόσμο και εύχομαι να το τηρήσει και να το συνεχίσει. Να μην δούμε τι έγινε στο παρελθόν, να δούμε το παρόν όπως τόνισε η Πρόεδρος, αλλά και το μέλλον. Επειδή υπόθηκε και η ερώτηση από εσάς για το δίμηνο και τρίμηνο, ναι, μπορεί σε 2 μήνες να θυμόμαστε ως μια κακιά περίοδο 1 ή 2 μηνών, από τη στιγμή που λειτουργήσουμε έτσι όλοι στο πλαίσιο αυτό που πρεσβεύει σήμερα ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, αυτό που υιοθέτησε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έτσι και κατ' επέκταση
όλοι να μεταφέρουμε το ένα και μοναδικό μήνυμα: καθίστε μόνοι στα σπίτια σας, τηρήστε τους όρους υγιεινής και νομίζω ότι όλα θα είναι μια κακή ανάμεση. Για να δούμε και τι νεότερο θα προκύψει, γιατί περιμένοντας καθημερινά σχεδόν τις ανακοινώσεις και από τον κύριο Τσιόδρα και από τον ΕΟΔΗ για το τι θα γίνει ίσως ακόμη και με τα νοσοκομεία αναφοράς, γιατί το είπε και η πρόεδρος, πολύ πιθανόν να γίνουν όλα τα νοσοκομεία αναφοράς αν χρειαστεί και δεν θα είναι συγκεκριμένο όπως της Αλεξανδρούπολης, το ΑΧΕΠΑ, συγκεκριμένα είναι αυτή τη στιγμή, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, σε κάθε περιφέρεια σχεδόν είναι ένα, μπορεί να χρειαστεί να γίνουν περισσότερα. Προετοιμάζονται ακόμη και σε περίπτωση που χρειαστεί με έκτακτα ακόμη περισσότερα μέτρα. Είναι ένας αγώνας δρόμου. Είναι ένας αγώνας δρόμου που θέλει φυσικά τακτική και θέλει καθημερινή, μπορώ να το πω έτσι, αλλαγή και πλάνων πολλές φορές. Δεν είναι κάτι σταθερό εδώ. Καλά είναι, δεν ξέρω κύριε Φυλακτή, δεν παρακολούθησα πριν έρθω στο στούντιο, αν έχουν παίξει οι συγκεκριμένες από την πρωινή σύσκεψη και συνέντευξη τύπου που δώσαμε, και να επαναλάβω αν χρειάζεται κάποια τηλέφωνα όταν κάποιος αρχίζει και αισθάνεται οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτά τα συμπτώματα, θα πρέπει αν μη τι άλλο πρώτα να κάνει ένα τηλέφωνο στον γιατρό του, κατά δεύτερο να ξέρει κάποια τηλέφωνα όπως είναι η Διεύθυνση Υγείας που είμαστε στην Ομαρχία ή Πολιτική Προστασία. Έχει δοθεί από την Πολιτική Προστασία στο πανελλαδικά ένα τετραψήφιο το 1135, έτσι ώστε να δηλωθεί κάποια συμπτώματα, να μείνει στο σπίτι να τον επισκεφτούν οι ελεγκτές δημόσιας υγείας. Υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένα μέτρα και καλό είναι να πούμε το τηλέφωνο. Όχι για του ψήλου πίδημο όμως στα νοσοκομεία. Ούτε είναι στα αυτό, νοσοκομεία. Αυτό που είπε και η πρόεδρος και το λέει και ο Αντιπεριφερειάρχης, το είπε και το λένε και γενικότερα οι γιατροί. Δεν πάμε για. Να το πούμε έτσι, δεν πάμε γιατί έχουμε μια ιδέα στο νοσοκομείο. Για το παραμικρό. Ναι. Αν μη τι άλλο, παίρνουμε ένα τηλέφωνο τον γιατρό μας, τον προσωπικό γιατρό, και μας καθοδηγεί πλέον ο γιατρός. Από εκεί και πέρα, αν όμως υπάρχει κάποιο σύμπτωμα, μπορούν να απευθυνθούν στα τηλέφωνα του υγειονομικού δημόσια υγεία, στους επόπτες δημόσιας υγείας στην Ομαρχία, στο 2521-351-319 που είναι η διευθύντρια, 320 είναι ο γιατρός υγείας της Ομαρχίας, 317-318 είναι ευρύτερα οι ελεγκτές δημόσιας υγείας και το τετραψήφιο Πολιτική Προστασία το 1135 που μπορεί κάλλιστα να καλεί κάποιος να αναφέρει ένα γεγονός ή ένα προβληματισμό και να πάρει τις σχετικές οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει από εκεί και πέρα. Δεν υπάρχει θέμα πανικού, έτσι, να λειτουργούμε απόλυτα έτσι νυφάλια, ήρεμα, και νομίζω ότι μετά είναι όλα πλέον καλής διαχείρισης. Είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Όχι στον πανικό. Ο πανικός είναι σύμμαχος του κορονοϊού. Εμείς θέλουμε την ηρεμία και την υφαλαιότητα. Θέλει ηρεμία πραγματικά. Άλλωστε είναι και εποχή άνοιξης, Αντιπεριφερειάρχα. Είναι μια εποχή που φέρνει μια, ό,τι και να λέμε τώρα, έχει μια αισιοδοξία η άνοιξη. Σίγουρα. Ματιάξαμε και το χειμώνα, θα λέγαμε, για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, γιατί λέγαμε ότι αυτό δεν ήταν χειμώνας και δεν ήταν χειμώνας. Όμως τελικά επιφύλασε εκπλήξεις ο φετινός χειμώνας το 2020 και να πούμε ότι δεν έχει φυσικά αθλοπαιδιές, δεν έχει ποδόσφαιρο, δεν έχει τοπικό ποδόσφαιρο, δεν έχει γάμα εθνική, δεν έχει Super League 2, δεν έχει γενικότερα αθλητικούς αγώνες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί είδαμε χθες ότι γινόταν περίεργα πράγματα. Στο έναν αγώνα είχαμε και κλεισμένο το θυρών, στο άλλο παιχνίδι δεν γινόταν. Είναι μια κατάσταση πρωτόγνωρη. Πάντως δεν θα έχουμε και ποδοσφαιρικούς αγώνες. Αναβάλλονται και αυτοί και πολύ καλά κάνουν και τους αναβάλουν. Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι αυτά θα τα έχουμε το επόμενο διάστημα, αφού ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Και νομίζω ότι έρχοντας και το καλοκαίρι, όπως είπε και ο γιατρός, ανεβαίνοντας οι θερμοκρασίες, σιγά σιγά θα εξαλειφθεί αυτή η πανδημία που τίνει να γίνει, και όπως ανακοινώθηκε πλέον είμαστε σε αυτούς τους ρυθμούς της πανδημίας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Νομίζω όμως ότι θα εξαλείψει τους επόμενους μήνες. Για να μην επαναλαμβάνω τα ίδια, θεωρώ ότι η γνώση είναι δύναμη και η απλή, έτσι, η συνήθεια που έχουμε να πλένουμε τα χέρια μας,
Αν το κάναμε μια φορά ή δύο φορές τη μέρα, τώρα επιβάλλεται να το κάνουμε πολύ περισσότερες, πιο συχνά και να μην ερχόμαστε σε επαφή με κανέναν ή με διάφορα αντικείμενα τα οποία εναλλάσσονται σε χέρια. Θα έλεγα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, αφήνοντας τον κορονοϊό, να στείλουμε και ένα μήνυμα και στους κατοίκους του Εύρου, γιατί πιστεύω ότι η καρδιά της Ελλάδος πρέπει να χτυπάει στον Εύρο αυτή τη στιγμή, όλων των Ελλήνων. Όλων των Ελλήνων. Ναι. Είναι η αλήθεια ότι... Και να μην ξεχαστεί ο Εύρος. Αλίμονο αν ξεχαστεί ο Εύρος από όλους μας. Έτσι. Θεωρώ ότι δεν ξεχνιέται, κύριε Φυλακτέ. Οι καρδιές των Ελλήνων χτυπάνε εκεί. Καθημερινά τα μηνύματα, αλλά και η αγάπη που δείχνει ευρύτερα ο Ελληνισμός, και δεν θα έλεγα μόνο από τους Έλληνες που είναι σήμερα εδώ εντός της Ελλάδος, αλλά τους απανταχού Έλληνες, δείχνουν αυτήν την αλληλεγγύη, την αγάπη. Είναι όλοι δίπλα στα παιδιά, όπως προείπα, στα στρατεύματα, στην αστυνομία, στο στρατό, και είμαστε εκεί και ηθικά και όταν χρειάζεται και υλικά. Έδειξαν όλο αυτό το διάστημα όλη η κοινωνία μας πώς στηρίζει και πώς αγκαλιάζει. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια δύσκολη περίοδος, υπάρχει μια ασύμμετρη απειλή, θεωρώ ότι θα κοπάσει και αυτή, γιατί δεν περίμεναν αυτή την νομοψυχία του Έλληνα το 2020. Θεωρούν ότι κάποια πράγματα, επειδή ο Έλληνας τα ξεπερνούσε και τα είχε έτσι... Δεδομένα. Έτσι, νομίζω ότι δείξαμε ποιοι είμαστε και στα δύσκολα ο Έλληνας είναι μια γροθιά. Το έδειξε στο παρελθόν, δεκάδες χρόνια πίσω, αλλά το δείχνει και στο 2020. Είμαστε εδώ για τα δύσκολα και είμαστε ενωμένοι. Αυτό το μήνυμα πέρασε, θεωρώ, παντού. Σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, πολιτικής, στρατιωτικής διοίκησης, πολιτική και στους πολιτικούς με όμικρον γιώτα. Πήραν όλοι το μήνυμα, τα δικά μας παιδιά είναι στα σύνορα, τα σύνορα της Ελλάδος είναι και της Ευρώπης και αρχίζουν και το αισθάνονται και οι Ευρωπαίοι. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάντως έχουμε δύο παράλληλα μεγάλα γεγονότα. Το ένα έχει παγκόσμια διάσταση φυσικά, το άλλο έχει μια άλλη διάσταση. Και σίγουρο είναι ότι είναι πρωτόγνωρο να έχουμε τόσο σοβαρά, δύο τόσο σοβαρά προβλήματα την ίδια περίοδο. Δεν έχει ξανασυμβεί δηλαδή. Συνήθως περίμενε να τελειώσει το ένα να αρχίσει το άλλο. Εδώ τώρα ταυτόχρονα έχουμε και τα δύο αυτά κορυφαία ζητήματα. Και να μας πείτε και δύο λόγια φυσικά. Έχουμε νέα πρόεδρο Δημοκρατίας. Πέρασε εντελώς, θα λέγαμε, στα ψηλά. Είναι ένα σημαντικό γεγονός. Η αλήθεια είναι ότι... Και εδώ φυσικά γυναίκα πρόεδρος. Αυτό θα έλεγα, για πρώτη φορά έχουμε γυναικεία μορφή στην Προεδρία της Δημοκρατίας της Ελλάδος. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Γίνεται και εδώ κάτι το πρωτόγνωρο για την Ελλάδα. Να ευχηθούμε τα καλύτερα στη νέα πρόεδρό μας. Θεωρώ το επόμενο διάστημα θα τη δούμε και αυτή προς τα έξω, στην κοινωνία. Έχουμε καλά ακούσματα για το συγκεκριμένο άτομο, να την ευχηθούμε καλή θητεία. Βέβαια, όπως είπατε, πέρασε στα ψηλά γράμματα, γιατί πλέον όλα τα μέσα ενημέρωσης... Κανένας δεν ασχολήθηκε. Έτσι ακριβώς, τα έχουν εστιάσει όλα στον κορονοϊό και φυσικά στον Εύρο. Και αυτά εδώ μονοπολούν όλες τις συζητήσεις. Οι σκηνές, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, με τους βουλευτές να παίρνουν τα αντισηπτικά για να κάνουν τα χέρια τους και να μην χαιρετιώνται, δηλαδή είναι... Τα βλέπεις όλα αυτή την. Είναι πρωτόγνωρα. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Δεν θυμάται κανένας και μια τέτοια κατάσταση. Να σας ευχαριστήσουμε. Και εγώ ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να προσθέσετε. Πιστεύω ότι ήταν πραγματικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Δύο κουβέντες που. Οι παρεμβάσεις των γιατρών, επίσης πολύ σημαντικές. Ναι. Το σημαντικό είναι ηρεμία, έλεγχος. Να μην είμαστε έτσι ένθερμα. Καμιά φορά λειτουργούμε λόγω της παύσης κάποιων σημείων συνάθρησης. Ας κάνουμε μια υπομονή, θα έρθουν καλύτερες μέρες, θα βρεθούμε και στα γήπεδα και στα σχολεία και γενικότερα στα καταστήματα, έτσι να κάνουμε το καλαμπούρι μας, αλλά σήμερα επιβάλλεται, απαιτείται αυτοσυγκράτηση και απόλυτος έλεγχος. Να ευχηθώ τα καλύτερα, να αποτραπούν τα χειρότερα και εμείς είμαστε εδώ πανέτοιμοι, ο κόσμος δεν θέλω να πανικοβάλλεται, να βασίζεται σε εμάς και στην προετοιμασία που έχουμε κάνει. Γιατί συνεργαζόμαστε όλοι μα όλοι οι φορείς απόλυτα σε ένα πολύ καλό κλίμα αλληλεγγύης. Να είστε καλά.
Και το βλέπουμε και σαν είδηση να τρέχει από κάτω, κυρίες και κύριοι. Σταματάει και η λεμπαδιδρομία, πρέπει να πούμε. Γιατί και αυτό ήταν ένα γεγονός που εκτάκτως αναγκαστικά αναβάλλεται και δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω του κορονοϊού. Τα πάνω κάτω λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε συνέχεια. Μείνετε